Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 81-73 του Παναθηναϊκού και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της EuroLeague, διευρύνοντας το σερινικό του επί των Πρασίνων στο 13-0. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά δυνατά, προηγήθηκε με 16-22 στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει το μάτι στο 25-22, αλλά το φόρτωμα των φάουλ των Tariq Black αλλά και το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν κυκλοφορούσαν καλά την μπάλα, συν ότι οι πράσινοι κέρδιζαν εύκολα τη μάχη του rebound, έφερε τελικά το 33-38 στο πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει 0 στα 9 τρίποντα. Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σάσα Βεζένκοφ και Μουσταφά Φαλ κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σερί 10-1, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 44-39, ενώ ένα εύστοχο τρίποντο, το πρώτο μετά από 13 προσπάθειες του Κώστα Παπα-Νικολάου, αύξησε ακόμα περισσότερο την διαφορά στο 57-48. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη, εκμεταλλεύτηκε την επιθετική δυστοχία των Ερυθρολεύκων και με ένα σερί 8-0 και ηγέτη τον Λευτέρη Ματζούκα μείωσε στο 57-56. Το ντέρμπι ήταν ντέρμπι μέχρι και το 38ο λεπτό του αγώνα. Εκεί όμως τα καλάθια των Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Γουόκαπ, Ταρίκ Μπλακ αλλά και η δυνατή άμυνα βοήθησαν τον Ολυμπιακό να ολοκληρώσει το μάτς στο 81-73. Πρώτο σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο καταπληκτικός Ταρίκ Μπλακ που είχε 21 πόντους. Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 19 ενώ ο Τόμας Γουόκαπ είχε 11 πόντους, 7 rebound αλλά και 13 assist. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παριζλή είχε 15 πόντους με 5 assist αλλά και 5 λάθη. Θετικότατη παρουσία του Dwayne Bacon που πέρα από τους 14 πόντους είχε 4 rebound και 5 assist, ενώ έκπληξη αποτέλεσε τόσο η παρουσία του Λευτέρη Ματζούκα με 8 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής, αλλά και του Αρτούρας Γκουντάιτης που στο πρώτο επίθρο ήταν εξαιρετικός με 12 πόντους και 6 rebound.